Εξακολουθεί βέβαια ο κύριος Υπουργός, ο οποίος δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ, να κάνει πως δεν ακούει, αλλά ξέρετε την απάντηση στο γιατί κράτησε το Υπουργείο και φυσικά η κυβέρνηση μυστικές τις πολύμηνες διαβουλεύσεις με την Ελληνικός Χρυσός για τη νέα σύμβαση. Την απάντηση αυτή δεν τη χρωστάτε μόνο σε εμάς. Τη χρωστάτε κυρίως στο λαό της περιοχής και όλης της χώρας που έμαθε, όπως και εμείς άλλωστε, για το περιεχόμενό της μόλις στις 5 του Μάρτη, 10 μέρες πριν. Πολύ περισσότερο δε που, όπως παραδεχθήκατε κι εσείς, η συζήτηση η οποία εξελίσσεται εδώ στη Βουλή έχει έναν σκέτο ενημερωτικό χαρακτήρα, καθώς μετά την υπογραφή της σύμβασης στις 5 Φεβρουαρίου δεν υπάρχει η παραμικρή δυνατότητα αλλαγής της και η μόνη κατάληξη που υπάρχει σε αυτή τη διαδικασία είναι είτε η συνολική επικύρωση της σύμβασης ως πακέτο, που είναι και το βέβαιο δηλαδή, ή η καταψήφισή της, που για μας είναι το ευκταίο. Ορισμένα τώρα σχόλια με αφορμή την τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού στην προηγούμενη συνεδρίαση. Καταρχήν, για τη φράση του ότι το ΚΚΕ παρασύρθηκε, λέει, και κατέφυγε σε ψεύτικους ισχυρισμούς, επειδή το κόμμα μας αποκάλυψε την πλήρη απαλλαγή της Ελληνικός Χρυσός από τις όποιες ευθύνες της, δηλαδή το αναδρομικό της ξέπλυμα για πράγματα που έχουν συμβεί και για τα οποία ευθύνεται. Κοιτάξτε, μπορεί να μην συμφωνείτε με το κόμμα μας, με το ΚΚΕ, οφείλετε όμως να αναγνωρίσετε και κυρίως οφείλετε να λαμβάνετε υπόψη σας ότι το κόμμα μας τοποθετείται και υπεύθυνα και τεκμηριωμένα. Τα όσα είπαμε λοιπόν, και απευθύνομαι στον κύριο Υπουργό, ο οποίος επαναλαμβάνω απουσιάζει, αλλά θα το πληροφορηθεί, θα τα ακούσει. Τα όσα είπαμε λοιπόν για το νομικό ξέπλυμα της εταιρείας τεκμηριώνονται απόλυτα στο άρθρο 11 της σύμβασης, στο οποίο αναφέρονται ρητά όλες οι περιπτώσεις απαλλαγής της εταιρείας και αυτές είναι όλες που χαρακτηρίζονται ακριβώς στο ίδιο άρθρο ως διευθετηθήσες διαφορές. Τι κάνατε εσείς, τι έκανε ο Υπουργός, προκειμένου να ξεφύγει από αυτή την τεκμηριωμένη κριτική μας, επιλέξατε να απαντήσετε εστιάζοντας μονάχα σε ένα τμήμα των διαφορών που διευθετούνται, δηλαδή μόνο στις απαράδεκτες αξιώσεις της εταιρείας, αποσιωπώντας συνειδητά τις υπόλοιπες προκλητικές διευθετήσεις. Μισή αλήθεια όμως είναι το πιο μεγάλο ψέμα. Συνήθως, για να πάμε και παρακάτω, ένα βασικό επιχείρημα που προβάλλεται κατά κόρον για τέτοιου είδους συμβάσεις επενδυτικές είναι ότι αυτές εξασφαλίζουν πολλές θέσεις εργασίας. Το επαναλαμβάνει συνεχώς και η κυβέρνηση, που φτάνει μάλιστα να μιλά μέχρι και για 3.000 θέσεις εργασίας στα μεταλλεία. Ανατρέχοντας όμως το άρθρο 25, στο σχετικό της σύμβασης, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει η παραμικρή δέσμευση της εταιρείας όχι μόνο για οποιαδήποτε αύξηση των θέσεων της εργασίας, παρά μόνο μια αόριστη αναφορά, αλλά εδώ δεν υπάρχει ούτε καν κάποια εγγύηση και για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, αφού τίθεται ως στόχος, προσέξτε, στόχος, όχι εγγύηση, η διατήρηση στο μέγιστο βαθμό, λέει, των σημερινών θέσεων εργασίας. Και αυτό σε κάθε περίπτωση σε σχέση με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Όσο για την προτεραιότητα στην εντοπιότητα των εργαζομένων και των προμηθευτών, η σχετική αναφορά στη σύμβαση στο άρθρο 25 συνιστά απλώς μια γενικόλογη ευχή και σε καμία περίπτωση ασφαλώς δεν είναι δεσμευτική για την εταιρεία. Αλήθεια όμως, ξέρετε μήπως για ποιες θέσεις εργασίας μιλάμε? Μιλάμε για τον ορισμό της βαριάς, της ανθυγιεινής και της εξαιρετικά επικίνδυνης εργασίας, γιατί τέτοια είναι η δουλειά των μεταλλορύχων. Αν μάλιστα σκεφτούμε ότι η μισή περίπου από τους εργαζόμενους της Ελληνικός Χρυσός
που όλο και αυγαταίνουν είναι εργολαβική και όχι της εταιρείας, είναι δηλαδή με ελάχιστα δικαιώματα και με μισθούς στα όρια του κατώτερου των 600 ευρώ και αυτά να μην τα παίρνουν και στην ώρα τους, παρόλο ότι τα δουλεύουν, τότε καταλαβαίνουμε το μέγεθος της εκμετάλλευσης των εργαζομένων από μια εταιρεία που ενώ αγοράζει πάμφθηνα την εργατική δύναμη, καμώνεται από πάνω και τον ευεργέτη. Όπως και αν τη δει κανείς στη σύμβαση που συζητάμε, στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει. Πρόκειται για λεόντια, δηλαδή για ληστρική σύμβαση, και αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί. Πρώτα-πρώτα, γιατί εκχωρεί στους μετόχους ενός επιχειρηματικού ομίλου προς κερδοσκοπία, εκχωρεί ένα, σε όλους αυτούς, εκχωρεί ένα σπουδαιότατο, πολύτιμο και μη ανανεώσιμο ορυκτό πόρο της χώρας μας, το χρυσό. Έναν ορυκτό πόρο ανεκτίμητο, όπως άλλωστε και όλα τα ορυκτά της πατρίδας μας, ένα πολύτιμο μέταλλο 160 τόνων, τόσο υπολογίζεται η ποσότητά του στην Χαλκιδική, που κινδυνεύει να μην βρίσκεται στα χέρια του λαού για να τον αξιοποιήσει όταν αυτός θα έχει πάρει στα χέρια του την εξουσία, μαζί βέβαια με τα κλειδιά της οικονομίας, γιατί αυτά πάνε μαζί. Πρόκειται για ένα ακόμα επεισόδιο στο συνεχιζόμενο ξεπούλημα του ορυκτού πλούτου της χώρας. Τα ίδια γίνονται και με τη Λάρκο και με όλες τις κυβερνήσεις που ενώ μπορεί να αναπτυχθεί και να αποτελέσει την ατμομηχανή της ελληνικής μεταλλουργίας, καταδικάζεται στο μαρασμό, καταδικάζεται στην απαξίωση, προκειμένου να δοθεί μπυρ παρά σε επίδοξους επενδυτές αρπακτικά. Ας δούμε ορισμένα μόνο παραδείγματα που αποδεικνύουν τη ληστρικότητα και το ετεροβαρές υπέρ της εταιρείας φυσικά αυτής της σύμβασης, που ας μην ξεχνάμε τροποποιεί την αρχική, συνεχίζοντάς την όμως στην ίδια ρότα των προκλητικών διευκολύνσεων προς την ελληνικός χρυσός. Δεν είναι μόνο ότι δεσμεύεται ολόκληρη ουσιαστικά η περιοχή της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής για τις δραστηριότητες μιας εταιρείας για τα επόμενα μέχρι και 50 χρόνια. Δεν είναι μόνο ότι η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός εξασφαλίζει με τη σύμβαση την απόλυτη προτεραιότητα στην περιοχή έναντι οποιασδήποτε άλλης οικονομικής δραστηριότητας. Δεν είναι μόνο ότι ο Αιγιαλός, η παραλία, όλο το λιμάνι του Στρατονίου παραχωρούνται για αποκλειστική παρακαλώ χρήση στην εταιρεία. Δεν είναι μόνο ότι η εταιρεία εξασφαλίζει την απόλυτη προτεραιότητα στη χρήση του νερού. Είναι χαρακτηριστική φράση της σύμβασης, για όσο νερό χρειάζεται το έργο. Και άρα η εταιρεία αποκτά τον απόλυτο έλεγχο του υδροφόρου ορίζοντα και όλων των νερών της περιοχής. Δεν είναι μόνο ότι η εταιρεία εξασφαλίζει το δικαίωμα απεριόριστης χρήσης όλων των δομικών υλικών της περιοχής. Είναι και εκείνος το κερασάκι, ο λεγόμενος ανεξάρτητος ελεγκτής περιβάλλοντος που θα τα ελέγχει όλα αυτά. Τόσο ανεξάρτητος μάλιστα που θα μισθοδοτείται και από την ίδια την εταιρεία που υποτίθεται ότι θα ελέγχει αυστηρά και αντικειμενικά. Στο άρθρο 24 παρακαλώ, όλα αυτά τα προκλητικά, τα οποία φτάνουν να προκαλούν και τις διαμαρτυρίες ακόμα και των δικών σας τελεχών, όπως είδαμε στην προχθεσινή συνεδρίαση με τους φορείς. Παραπέρα τώρα και σε σχέση με το πολυθρύλιτο εργοστάσιο μεταλλουργίας, το οποίο αποτέλεσε και τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχει να πει άραγε ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, που γίνεται πια ολοφάνερο ότι αυτό το εργοστάσιο αποτέλεσε το χρήσιμο εργαλείο της εταιρείας προκειμένου να βάλει στο χέρι της τα πλούσια κοιτάσματα της περιοχής και να τα εξάγει ως απλά συμπυκνώματα? Γιατί οι εξαγωγές των μεταλλευτικών αυτών συμπυκνωμάτων γινόταν κανονικά προς φορολογικούς παραδείσους και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως συνεχίζουν να γίνονται και σήμερα. Και αυτό άλλωστε ήταν που ήθελε τελικά, όπως φαίνεται, από την πρώτη στιγμή και η εταιρεία, και το κατάφερε μια χαρά με όλες τις κυβερνήσεις. Αυτό λοιπόν το εργοστάσιο παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες
και στην ουσία ανταλλάσσεται με τα λεγόμενα πρόσθετα μεταλλευτικά τέλη που θα επιβαρύνουν την εταιρεία. Η λέξη επιβαρύνουν σε πολλά εισαγωγικά. Γιατί μη φανταστείτε τίποτα φοβερά. Μεταλλευτικά τέλη σε βάρος μιας εταιρείας που εξάγει, παρακαλώ, κοιτάσματα χρυσοφόρα. 2 εκατομμύρια ευρώ μόνο παίρνει όλο το χρόνο το κράτος, το ελληνικό, από αυτά τα μεταλλευτικά τέλη που πληρώνει η ελληνικός χρυσός. Και άντε τώρα να γίνουν 2.200.000, δηλαδή, με το πρόσθετο μεταλλευτικό τέλος του 10%. Και αυτά δεν είναι και σίγουρα. Καθόλου σίγουρα, μιας και σύμφωνα με τη σύμβαση, η εταιρεία είναι αυτή που θα δηλώνει την αξία των εξαγόμενων συμπυκνωμάτων και αυτή τη συνδήλωση θα είναι αρκετή χωρίς τον παραμικρό έλεγχο από το κράτος. Τέλος, επειδή ακούγονται και πολλά λόγια εδώ σε αυτή την αίθουσα, ορισμένα κόμματα τα λόγια τους τα έχουν μεγάλα, παχιά και εύκολα. Πόσες φορές δεν ακούσαμε εδώ με αφορμή αυτή τη σύμβαση για αποικιοκρατία. Με συγχωρείτε, η προηγούμενη, η αρχική ληστρική σύμβαση με την Ελντοράτο που λειτουργούσε κανονικά και επί ΣΥΡΙΖΑ, τι ήταν δηλαδή? Δεν ήταν αποικιοκρατική? Τώρα έγινε τέτοια ξαφνικά? Ληστρική ήταν και ληστρική παραμένει. Και ήταν και παραμένει. Εσείς την εφαρμόσατε, κύριε Σκουρλέτη, και ληστρική παραμένει. Όχι όμως γιατί δεν γίνεται το εργοστάσιο μεταλλουργίας, αλλά γιατί υπεξαιρείται από τη μελλοντική λαϊκή περιουσία ένα πολύτιμο μέταλλο. Μόνο που αυτό για όλους σας είναι απλώς θέμα τιμής, συμφέρουσας τιμής, και όχι θέμα αρχής, όπως είναι για μας, για το ΚΚΕ. Όσο για τα περί αποικιοκρατίας, υπάρχει, ξέρετε, μια διάταξη στο Σύνταγμα, στο άρθρο 107, που εξασφαλίζει προνομιακή φορολογική μεταχείριση, σχεδόν ασυλία, στα λεγόμενα κεφάλαια του εξωτερικού, σύμφωνα με ένα νόμο που ισχύει από το 1953, όταν πρέσβης εδώ των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ο Πιουριφόη, για να θυμηθούμε λιγάκι. Στην πρόσφατη λοιπόν αναθεώρηση του Συντάγματος, το ΚΚΕ πρότεινε σε όλους την απαλληφή αυτής της προκλητικής διάταξης, και αυτό μπορούσε μια χαρά να γίνει. Το αρνηθήκατε όμως όλοι σας και δεν βγάλατε κιχ γι' αυτό. Και έρχεστε τώρα και βγάζετε λόγους εδώ για την αποικιοκρατία. Κατά τα άλλα, πρόκειται για μια σύμβαση αντίθετη στα λαϊκά συμφέροντα, τόσο τα τωρινά όσο και τα μελλοντικά, και γι' αυτό φυσικά καταψηφίζουμε, και όχι απλώς καταψηφίζουμε, αλλά καλούμε την κυβέρνηση να μην την φέρει καν αυτή τη σύμβαση στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ.